Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Ουρανένι Δάνη! Έχουν φύγει κανονικά, κυρίες και κύριοι. Είναι μπροστά ο Γιώργος Ζένιος. Ακολουθεί η Άλκης την Παυλίδου. Πίσω της η Χριστίνα Παυλίδου. Ακολουθούμενη από τον Χριστόφορο Χριστοφόρου που καταδιώκεται από την Έλενα Χριστοφή. Σε απόσταση αναπνοής ο Σοφοκλής Κασκαούνιας. Ενώ μπαίνει δυναμικά η Μάρα Κωνσταντίνου. Και πίσω της ακριβώς ο Σίμος Τσάκας. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα. Βουράτε γειτόνι! Βουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στο μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήτησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Λυπόμενα του τέταρτου μαλώνει με την Πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζια φουρά την ούλη μέρα. Βουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκης. Κι εγώ είναι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι ο Σαφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρας και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε είμαι ο Ποστοφός. Και όλοι σας το ξέρετε, είμαι ηθοποιός. Hello, εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούρεψα σκληρά. Ρίκο, ρίξε τα, ρίξε τα. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Κουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ναι, κατάλαβα. Η Σότια περιποιείται το χέρι του Αρτεμάκη. Θες να σε κάνω μάνα Γιάννης? Α, αντρέ, δεν με περιπέζεις τώρα. Πώς σε περιπέζω, θέλεις? Με τα πράγματα. Να σε κάνω μάνα. Τι έγινε? Τίποτε. Α. Τι έκανε τα πουλάκια μου? Τι. Ποια πουλάκια σου? Εσείς βρε, πόσο χάρηκα που σας είδα. Πόσο? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έτσι μου δώσετε μια εφορία. Για να πληρώσεις τους φόρους σου. Ναι, καλό, ναι. Τι ωραίο ζευγαράκι που είστε. Καλέ, πώς δεν το σκεφτήκατε τόσο καιρό εσείς? Όχι, δεν καταλάβατε απλά. Καταλάβες, δεν είναι αυτό που καταλάβατε, γιατί δεν καταλάβατε, καταλάβες. Όχι, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει, πώς θα σου το εξηγήσω τώρα? Αρτεμάκη, σχ. Δεν θέλω να μιλάω, σου. Μπράβο, 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 παιδιά μου, μπράβο. Ξιού, μάνα μου, ξιού. Ενώ Ρίκος και Κάτος... Άντε συμπεθερά, πάρε τραπέζι να φάμε και να πιούμε για τον Αντωνάκη Κάτο τον νεότερο. Να το πιερώσεις. Δεν πράγμα. Το τραπέζι, να το πιερώσεις. Ρε, μα να ντρέπεσαι, ρε, να ντρέπεσαι. Ήρθα έσως να πιερώσω το τραπέζι, ρε. Τότε, κύριε Κάτο, να πιούμε εις υγεία του Ρίκου του Μάππουρου του νεότερου. Πώς θέλω στα πόθη, ρε Βουλή, πώς θέλω στα πόθη του Ρίκου του Μάππουρου του νεότερου. Όχι, μάνα, εσύ έφκανε και το Σινί και το Παλούτσι. Και το Σινί και το Παλούτσι. Και αμέσως μετά... Δεν μου έχεις εκείνα τα ωραία τα λουκάνικα? Τι ωραία λουκάνικα, κύριε Κάτο? Εκείνα που φάμε την άλλη φορά, ο Άννου. Όχι, της μαμάς του Αρτεμάκη ήταν... Δεν ξέρω αν ήταν της μαμάς του Αρτεμάκη, ο Άννου, πάντως ήταν πολύ ωραία. Ήταν, κύριε Κάτω, εφάμε τα. Καλά, κύριε Κάτω, εσύ έφασε τόσες πίτσες στην κλινική. Λούλη, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά, εμείς ήρθιο. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά, εμείς ήρθιο, λαλό σου του. Ιωάννου, τούτα εδώ τι είναι, Ιωάννου? Προφανώς είναι λουκάνικα, κύριε Κάτω, προφανώς. Προφανώς, Ιωάννου. Προφανώς ενδιοκάτω, Ιωάννου. Προφανώς ενδιοκάτω, θα σέβομαι και θα τιμώ τον αστυνομό Κάτων, Ιωάννου. Ρα, πίστεψε, ρε, όλοι μου κάνουν ενδιοκάτω ο κύριος Κάτος και λέει... Τι να σου πω, ρε, τι να σου πω, ρε, είσαι άξιος της τύχης σου, ρε. Τον αγαπητό κύριο Λούλη. Η τύχη σου είναι κάτω μαύρη, Λούλη. Είσαι τώρα, ή να φύγεις. Στην κλινική... Σαφρόνη. Οι γιαγιάδες είναι για να πόνουν τα μορούτσια, εντάξει. Γι' αυτό σου λέω, θέλω οικιακή βοηθό. Και πού θα τη βάλουμε την οικιακή βοηθό, κυκίτσα μου? Γιατί τα μωρά πού είναι να τα βάλουμε, Σοφρόνη μου? Ξύπνα, Σοφρόνη, θέλουμε σπίτι. Σπίτι? Πού να βρω, κυκίτσα, σπίτι τώρα?
Λοιπόν, Σοφρόνη μου, κανόνι την πορεία σου. Έκαμε σμωρά, οφείλει να αναλάβει τι ευθύνε του. Και όχι μόνο τώρα, και αύριο που να μεγαλώσουν και να θέλουν να φτιανούν έξω, και να θέλουν ιδιαίτερα, Σοφρόνη μου, πρέπει να σε τσαμέ, να τα στηρίξει. Αδερίγητσα, με έχονται, και ξέρω πάντα για τα ιδιαίτερα, ρίγητσα. Σοφρόνη, έτσι είναι η μάνα μου. Ξέρει πώ αξοδεύτηκαν οι γονεί για τα ιδιαίτερα. Αδερίγητσα τώρα, ω τον καιρό του δεν θα έχει ιδιαίτερα. Και η μάμα σου έτσι λέει στο φρόνι μου, στον καιρό σου δεν θα έχει στράτο. Δεν θέλω να σε αγχώσω στο φρόνι μου, αλλά πρέπει να έβρεις δεύτερη δουλειά. Ο Κάτος ψήνει τα λουκάνικα του Γιάννη. Αχ, μυρίζουνε τέλεια. Περίμενε να το δοκιμάσεις πρώτα, ντε. Εσύ, Λούλη, και ας ένα κιατάκι και ένα πυρουνικό, να πούμε. Αμέσως, κύριε Γάτο μου, και ό,τι είπαμε κομμάτια να γίνει, έτσι. Νερό και αλάτι, Λούλη μου, νερό και αλάτι. Ωραία, άστε εδώ και δίνε του, ρε. Ποιο να το δίνω. Δίνε του, Λούλη, δίνε του. Με συγχωρείτε μισό λεπτό εμένα, ε. Από εδώ, ε. Ναι, ναι, από παρακαλώ. Δίνε του, Λούλη, δεν ξέρεις να πω σημαίνει δίνε του. Δίνε του σημαίνει δώσ' του, αλλά ποιο να δώσει. Ιωάννου, δίνε του σημαίνει κύλα τα μαξού σου παρακάτω. Δηλαδή, ευκάτε έξω αν την αχτείτε με τρόπον τώρα. Έξω με τρόπον και δυο σας. Αν την άχτεσαι, κύριε Κατώ. Λούλη, πρόσεξε πολλά καλά ρε, τρυφερό λουλουδό, μεν τα βάλεις μαζί μου, ευκάτε έξω είπα τα. Και εσύ, Ιωάννου, για δοκιμάστε αυτό. Ναι. Τέλειο είναι, κύριε Γάτο μου, τέλειο. Και ακόμα δεν είδες τίποτα, Μόνικα μου. Και ο Λούλης δεν μπορεί να το χωνέψει. Τι είπα τώρα το κουδούνι του κύριου Ρίκου. Τι είπα το κουδούν. Τι είπα το, ρε. Δεν είμαι. Γεια σας. Όχι, απλά ήρθαμε να σας πούμε κάτι. Να μου, κύριε Νούλη, συμβαίνει τίποτε. Όχι, απέναντίας είμαστε πολύ χαρούμενοι για τα αγκονούθια που να έρθουν. Ναι, να μας πληρώσει και ασφάλεια τώρα. Με έναν ισχύς και θα κανονιστεί ασφάλεια. Α, μπράβο. Τώρα ήρθα για άλλο πράγμα. Απλά είπε μου ο κύριος Κάτος δίπλα και ψήνει λουκάνικα. Να πω της κυρίας Κάτου να πάει ποτσί, γιατί αρέσκουν της λαλή τα λουκάνικα. Τι κάνει, άμα να μου θα τον σκοτώσω, θα τον σκοτώσω. Ελάτε, κύριε Ρίκο, ελάτε, κύριε Πέπα. Ελάτε και θα χάσετε τη συνέχεια. Καίπεται η συνέχεια, κυρία Μόνικα μου, καίπεται η συνέχεια. Αχ, πέστε μου επιτέλους αυτή τη συνέχεια, κύριε Γάτο. Αντωνάκη! Α, ειδού η συνέχεια. Αντωνάκη! Τι κάνεις σαν εμένα! Δεν θέλετε να ντρέπεσαι! Εσείς να ντρέπεστε! Ανοίγετε την πόρτα και διάτε μέσα! Είναι αγένεια αυτό το πράγμα! Ιωάννου πάει σπίρκο. Εν άλλος που να πάει πίρκο. Που τον πίρκο και ποτσίτσετσι! Μα τι γίνεται! Να σου εξηγήσω εγώ μετά, μάνα μου, να σου εξηγήσω εγώ μετά. Πάτε να δω τώρα που να τις εξηγήσεις μετά. Και εσύ δεν ντρέπεσαι να τρώεις το λουκάνικο που την πρότσα του ανθρώπου! Έχει πολύ μουσικότητα η προφορά σας, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα, ε. Άμα σου τη δω κάπου πάνω είναι να καταλάβεις. Συγγνώμη, λέει, δεν ντρέπεσαι να δαγκάνεις από το πυρούνι του ανθρώπου. Και από πού έπρεπε να δαγκώσω, δηλαδή. Άμα να με πολλά ποθιάντραπη τούτη. Είναι εσύ που είσαι ποθιάντραπη, πολίτσα. Σιωπή, και ρέξε να φύγουμε να μεν την τριχομαλίσω τώρα. Τι λέει. Τίποτα, κυρία Μόνικα μου, κάθισε εδώ εσύ. Πες τα με τα παιδιά, φάει το λουκανικό σου και γυρίζω, ε! Ναι, θα γυρίσεις, μη φοβάσαι, θα γυρίσεις! Πέρασε κι εσύ, που έκατσε τζάμε και θωριστή, όπως τον αλουμπόμ που καρτέρα να πιάσει την όρνη. Μα εγώ σιω! Ταράξε να με σου διτώσουμε στο ζυνίσιο. Ένα λεπτό ρε, μαμά, επειδή της είπε να τα πει με τα παιδιά. Ενώ ο παπάς μες στο φτύν μπορεί να σου πει. Ταράσε, πάμε, ταράσε. Έκανα κάτι κακό. Όχι, κυρία Μόνικα μου, όχι. Όχι, κύριε όμορφε, όχι! Δεν θέλουμε να γίνουμε στρατηγικοί επενδυτές! Μα πρόσεξε, μάνα μου, χάνεις πάρα πολλά λεφτά! Δεν πειράζει, χαλάλι! Μα ποιού χαλάλι! Γενικώς, χαλάλι! Κύριε όμορφε μου, εμείς δεν έχουμε χρόνο για έτσι πράγματα. Μα μάνα μου, μα δεν θα κάνετε τίποτε! Δεν σας λέω τίποτε, εννοώ απολύτως τίποτε! Αυτό θα κάνουμε τίποτε, δεν θα μας θέλει στρατηγικούς επενδυτές. Είναι για να δείτε πόσο σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Χωρίς να κάνετε τίποτε, κυρία Μέρη μου,
θα πάρετε ποσοστό μέχρι 49%. Ω, αν θα το κάνουμε θέλουμε με 91. Ο Ίνταλος, εσύ έτσι όπως πάει, κυρία Μέρη, να μας κάνει και ο Παρτελόνι. Ωραία μου, κύριε, εμένα εσείς έγιναν και έτσι πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Ίνταλος δεν πρόκειται να γίνει, κυρία Μέρη, θα με ζητάμε 51. Κύριε. Τι χωριάτικες κουβέντες είναι αυτές? Άρης με και ενδιαφέρουμε. Δεν με ενδιαφέρουσε. Αφού είσαι μια μεταφιασμένη χωρία το πουλα, τι άλλον είσαι? Μα κύριε Αναστάζια μου τώρα, να μπωσείς με τους χωρικούς μάνα μου και μάσες σε συνέχεια. Χαλό, άκουσες με εμένα ποτέ κύριε μου να λέω τίποτε εναντίον των χωρικών? Με τους χώρια τους που τα έχω. Άλλο χωρικός και άλλο χώρια τους, σε κατάλαβες? Όχι, δεν το αντιλήφθηκα. Άλλε το αντιληφθείς ένα λεπτό. Χώρια τους είσαι εσύ, ας πούμε. Ο κύριος Ρίκος που ζείτε και οι δύο στην πόλη. Χωρικός. Είναι ο άνθρωπος που ζει στο χωριό του. Είναι απλός, καλός και φιλόξενος. Χώρια τους θα βρεις μέσα στις πόλεις, ποιημένα ρωτήσεις. Χώρια τους θα βρεις επίσης και μέσα στα μεγάλα τζάκια, ποιη. Κι αμένα τη χωριά τη λύκη. Να σε ρωτήσω κάτι, κυρία Αναστάζια. Δεν ήταν λόγιο, δεν είμαι καλός, απλός και φιλόξενος? Ναι, που κι αμέ έρεξες. Ωι, να έρθεις, κυρία Αναστάζια μου, να σε φιλοξενήσω σπίτι μου. Και να δεις τι είναι στη φιλοξενία. Μέρη, φαντάστηκες με φιλοξενούμενη του όμορφου? Όχι, φαντάστηκα σε συνέδερον του. Μέρη! Δεν ανατρισιάζεις και μας και 51% να μπούμε. Μέρη, χάνεις! Ναι, αγάπη μου, τώρα που το ξανασκέφτηκα, σε λίγο όλες οι κοπέλες στην Κύπρο θα θέλουν προσωπικό συναγερμό. Μπράβο, μπράβο, κυρία Μέρη. Άρεσε μου τούτο. Μπράβο, διότι τώρα μιλάς. Μιλάς ωραία, να σου δώσω να καταλάβεις, κυρία Μέρη. Ω, με μου δώκεις να καταλάβω άλλον. Κάνει, κατάλαβα, να το κάψεις. Μέρη, σοβαρό μιλάς? Σοβαρό μιλώ, αγάπη μου, αλλά λέω θα αρχίσουν να κλέφτουν τσέντε και στην Κύπρο. Μπράβο, μπράβο, τώρα μιλάς, κυρία Μέρη μου, κατάλαβες, διότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο διατείνεστε, κυρία Μέρη. Τον το πράγμα που έχω εδώ μέσα μπορεί να σε σώσει και από μια επίθεση. Διότι μου τα ρίσκεις ένας. Εσύ έχεις τον το πράγμα του εμπάνω σου να πούμε. Και όπως είσαι έτσι μόλις σε μουντάρι, πατάς το κουμπί το κοτσινούδι εδώ. Και... ναι, αν δεν θέλεις το κοτσινούδι, πατάς το κρυκάκι σου, το τραβάτε. Κύριε Όμορφε, μένετε στο κελέ μας. Κυρία, κυρία Αναστάζια μου, εγώ το έκανα στην προσπάθεια μου να σας δώσω να καταλάβετε, μάνα μου. Καταλάβα. Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό το πραγματάκι είναι και φαναρούδιν, κυρία. Θέλεις, κυρία Αναστάζια, πατάς το αυτό το πράγμα του. Θέλω να σου δώσω να καταλάβεις. Και ας πούμε μπορεί να χάσεις κάτι μέσα στα σκοτεινά και πηγαίνεις με το φαναρούδιν έτσι και φέγγεις ή αν θέλεις τσακάρεις τις αμυγδαλές σου. Να πούμε πάλι στο έτσι. Και βλέπεις ότι μπρισμένες τώρα οι δικές μου αμυγδαλές. Κατάλαβες, άμα σου λαλώ ότι είσαι χωριάτος. Ένας χωρικός ήταν να κάνει ποτέ αυτό το πράγμα, όχι. Μόνο ένας χωριάτος δεν ήθελα να το έκανα. Μα κυρία Αναστάζια μου, για το όνομα του Θεού, είναι τις αμυγδαλές μου που σου έδειξαν και δείξα σου τίποτα. Κύριε όμορφε, παρέτα και θα με κάνεις να μετανώσω κι εγώ. Λοιπόν, άφησε μας δαμε ένα δείγμα και πήγαινε στο καλό και όταν αποφασίσουμε θα σε ειδοποιήσουμε. Εντάξει, να σας το αφήσω το δείγμα αυτό, αλλά προσέξτε να με ειδοποιήσετε και να αποφασίσετε γλύωρα, διότι έχει πολλούς στρατηγικούς επενδυτές που μου φακούν την πόρτα. Πρόσεχε να με σου τη φκάλουν. Πρόσεχε να με σου τη φκάλουν. Θα με ποφκάλει εμέναν τούτος λαλός, ας το θα με ποφκάλει. Ω, μάνα μου, να γεννήσουν τα παιδιά και θα έρθω να μείνω δαμέ μαζί τους, έτω, να τους βοηθώ κιόλας. Μα πού να έρθεις δαμέ συμπεθερά, δαμέ τους χωριτσίνους. Και εσύ πού είναι να μείνεις, να έχουν και τα θκιώτα μωρά. Δεν κατάλαβα, συμπεθερά μου, άμα γεννήσουν τα παιδιά, είναι να μείνουν δαμέ. Μια στιγμή, συμπεθερά. Δηλαδή, έχεις σπίτι να τους δώσεις να μπουν μέσα? Έχω καλό το σπίτι μου. Καλά και να βγεις που το σπίτι σου να μπουν μέσα. Να βγω, συμπεθερέ μου, γιατί να μην βγω? Εύκα, μπορεί, τσαϊόν παππού, ότι για μένα θα μείνω σπίτι μου. Εσύ θα βγεις και θα πεις έναν τραούδι. Σαν να και πολλολόγησες, πολίτσα. Όχι, Αντρονάκη μου, ακόμα δεν είπα τίποτε, ακόμα δεν άρκεψα.
Να σε μάθω εγώ να ταΐζεις λουκάνικο την καλαμαρούνα. Ως γεγονός, συμπέθερε ήταν πολύ σου. Πάντα πολύ μου, ρε συμπέθερα, εγώ δεν φάγα καθόλου. Αν τα τζεύτηκε το φαντούλο. Άτε να δω τώρα, άτε να δω που να μας κάνει και ο Αντωνάκης χιούμορ. Ως γεγονός, σε παράκαμες τώρα, συμπέθερε. Εμένα να με κοφκέρι, είπε, αλλά ταΐζα την καλαμαρούν λουκάνικο. Ήσε να με κάνει λουκάνικο, πίτα. Άλλον εσύ κι άλλον η πουλή μου, ε. Όχι, συμπέθερε. Άλλον η πολίτσα κι άλλον η Πέπα. Άλλον η Πέπα, συμπέθερε. Άτε ρε μάνα που να την ευκάλουμε Πέπα, ναι, κόρη. Να την ευκάλουμε πολίτσα, καλό Σοφρόνη μου. Καλύτερο, μάντως πω, Πέπα. Όχι και καλύτερο, ρε Σοφρόνη. Επίστεψε με καλύτερο, Κικίτσα μου. Λοιπόν, Σοφρόνη μου, άκουμε, μάνα μου. Είμαι που είμαι αγχωμένη. Δεν θα πάω στην Αθήνα που το ήθελα τόσο πολλά και ονειρεύκω μου το που τον καιρό που ήμουν τόση, ρε Σοφρόνη. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει μου τι μου συμβαίνει, ρε Σοφρόνη, εντάξει. Γιατί δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να είσαι έγκυος δίδυμα και εσύ έρχεσαι και μάχεσαι μου για τα ονόματα των μωρών. Εντάξει, ρε μάνα μου, εντάξει, έφερε την κουβέντα. Όχι, Σοφρόνη μου, δεν είναι η κουβέντα που το έφερε. Εσύ την έφερε στην κουβέντα. Και για να την τελειώνουμε την κουβέντα, Σοφρόνη μου, δεν θα βγάλουν ούτε Πέπα, ούτε Πολίτσα, ούτε Ρίκο. Ούτε Αντωνάκη. Όχι, ρε μάνα. Όχι, ένα Αντωνάκη πρέπει να ρευκάλουμε. Ένα Αντωνάκη είναι κάτω πρέπει να ρευκάλουμε, ρε μάνα. Over my dead body, Σοφρόνη. Μα γιατί, ρε μάνα μου. Λοιπόν, Σοφρόνη, σε παρακαλώ, σταμάτα. Δεν θέλω να τσακώδουμε, δεν είμαι καλά. Πονώ παντού. Άντε, ρε, γιατί σαν με μαρκεύκει τα πονά, με μαρκεύκει τα πονά. Όχι, να αρκέψω, Σοφρόνη μου, διότι πονώ παντού. Εντάξει, είμαι έγκυο δίδυμα και θα μουρμουρώ όσο θέλω. Και εσύ είσαι υπόκριο να κάθεσαι να με ανέχεσαι και να με ακούει. Εντάξει, ρε μάνα μου, εντάξει, ρε μωρό μου, να σε ανεχτώ, αλλά έναν Αντωνάκη πρέπει να ρευκάλουμε. Όχι, Σοφρόνη μου, δεν θα βγάλουμε έναν Αντωνάκη. Γιατί, ρε μάνα. Διότι έτσι θέλει το κατή, Σοφρόνη μου. Διότι έτσι θέλει το κατή. Ώστε θα έχει κακά ξεμπερδέματα ο κύριος Γάτος, ε. Σίγουρα, γερμανικά μου σίγουρα. Μα τώρα με το γάτο θα ασχολούμαστε, ρε παιδάκι. Καλά τα λέει ο Λούλης, έτσι δεν πάμε καμιά βολτίσα που να σπάσει λίγο η Άνια. Η Ιαννία θες να πεις. Ναι, αυτή. Και γιατί έχεις Ιαννία, Γιάννη μου. Θέλω να πω. Απλά σε να μπούμε στα μαξάκι του Λούλη, να κόψουμε καμιά βολτίτσα να πάμε να πούμε. Καλά, Γιάννη μου, εσύ δεν έχεις αμάξι. Πώς δεν έχω, πώς δεν έχω. Έρχεται να μου. Ναι, είναι εδώ στην κούρβα και παίζει πουρού. Τι κάνει. Κορνάρι, παιδί μου, εδώ στη στροφή. Είναι από την Αγγλία, είναι ειδική παραγγελία να πούμε. Ειδική παραγγελία. Α, μάλιστα, ναι. Να δεν με πιστεύεις. Όχι, δεν πιστεύεις να ρωτήσεις τον Αρτεμάκη να σου πει. Ωραία, σε πιστεύω, γιατί να μην σε πιστεύω. Και δεν μου λες τι η μάρκα είναι. Είναι αυτό το, πώς το λες, το, είναι σκυφτό, μπροστά είναι σκυφτό. Ποιο σκυφτό. Πώς το λένε, παιδί μου, το, δεν ξέρω. Πώς το λένε, Γιάννη μου. Κουδούνι. Λοιπόν, θα ανοίξεις και θα μου πεις όμως, ε. Βεβαίως, εδώ το έχω στη γλώσσα. Ναι, εδώ στη μύτη της γλώσσας το έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας, η όμορφος Group of Companies προχώρησε στην εισαγωγή ενός νέου επαναστατικού προϊόντος που ανέχεται την καλοσύνη. Μπορεί ο διευθυντής της εταιρείας, δηλαδή εγώ προσωπικά, να σας το παρουσιάσει ο κύριος διευθυντής χωρίς καμία επιβάρηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα πάρουμε, να δεια. Μα τι λέτε, κύριε Γιάννη μου. Είπαμε. Ό,τι πούμε, είπαμε. Κύριε Γιάννη, κυρία Μονίκα, χαίρετε, γεια σας, τι κάνετε. Πάτε λίγο μυαλό σε αυτόν τον καλόν πληνά μυαλόν πελαρέλι. Τι λέει ρε ο άνθρωπος, τι λέει ρε. Καλά που λέει ο όμορφος, ρε Γιάννη, είσαι έναν άμυαλο πελαρέλι. Δεν κατάλαβα. Ρε, συμμάχησε και ο κύριος Λούλης. Ο άνθρωπος είναι βιοπαλαιστής, καταλάβεις. Ποιος βιοπαλαιστής, κύριε Λούλη, είμαι βιοπαλαιστής. Να κάτσουμε ρε Γιάννη. Κάτσε. Ναι, είμαι βιοπαλαιστής εγώ, κύριε Λούλη, για το όνομα του Θεού. Βιοπαλαιστής είσαι εσύ που έχεις ένα μικρό κεντρούδι να πούμε και προσπαθείς και χτυπιέσαι να τα βγάλεις πέρα. Εγώ είμαι διευθυντής της όμορφος Group of Companies, έχεις ακουστά. Η εταιρεία μου ασχολείται τώρα τελευταίως με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Αρκετά είμαι εξουρισμένος κούναν, εντάξει κύριε όμορφε, οκ. Μάλιστα, εγώ τι θέλετε κύριε Λούλη, αλλά για χάρη της κυρία Μόνικας και μόνον. Κυρία Μόνικα, θέλω να δώσετε προσοχή σε έναν άκρος ενδιαφέρον προϊόν που έχω εδώ μέσα και κρίνετε μόλις.
Άμα είναι για σουσούκο, είμαι μέσα, ε! Η κυρία Μονίκα, όχι, δεν είναι για σουσούκο. Το σουσούκο πλάν έχει προς το παρόν αφαιθεί από πλευράς της εταιρείας μας λόγω ελλείψεως στρατηγικών επενδυτών. Όμως, η εταιρεία μας αυτή τη στιγμή έχει τη χαρά να σας παρουσιάσει ένα ανάκρος ενδιαφέρον προϊόν που είναι αυτόν εδώ. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε τι προϊόν έχουμε. Αυτόν εδώ. Ωραία τούτο. Φέρε άλλο πράγμα τώρα. Έφερε μας άλλο πράγμα τώρα. Τι είναι τούτο? Κάτσε ρε Σιγιάννη, κάτσε να μας εξηγήσει ο άνθρωπος τι είναι. Ναι, να μας εξηγήσει ο άνθρωπος. Για λέγε άνθρωπε, μάλιστα. Πες μας τι είναι. Για να κοιμούν να σας εξηγήσω. Ναι. Αυτό το προϊόν είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολλά μεγάλη υπόθεση. Εν έχουμε υπόθεση κύριε Γάτο, εν έχουμε. Επιάμασαι γενέργειες στενά. Εσύ εμπορέσεις υπόθεση πουλή μου. Εμένα δεν βρέθηκε γενέκα να πιάσει στενά ακόμα. Ναι, κύριε Γάτο, ήβρες το αρνούιν την πολίτσα και παίζει για πάρει σου. Ποιον αρνούιν, ήταν αρνούιν, τώρα που μπλέξε με την πέπανε, άρκωσε και τούτη. Έχεις δίκιο, κύριε Γάτο. Εντζίνη που της βοηθεί, βάλει πάνω. Μα είδες ήταν που τραβώ, κύριε Γάτο, είδες την τραβώ σιόλ. Να που τραβά, ρε πουλή, νησίχασε και εσύ, ρε. Με το γέλιο της, με την περιποίηση της. Κάτσε με να κουτσοπεράσετε. Αντανοεί να κουτσοπεράσω, κύριε Γάτο. Είμαι άνθρωπος, εγώ να έχω τόσες γενέτειες μέσα στην πολυκατοικία και να τις αφήνω να πιένουν άπαιχτες σιό. Ρε πουλάκι, ρε, έχεις χαρτούτσια και να τις παίξεις, ρε. Κύριε Γάτο, συγγνώμη, αλλά είδες μασίγκαν καμιά φορά. Μασίγκαν, έτσι είμαι εγώ. Άντε ρε, που είσαι έτσι, ρε, ούτε λάστιχον του στρούφου σκούρκων δεν είσαι, ρε. Α, ποιος εγώ. Έπαρ' με στη Βουλγαρία και να δεις το λάστιχο. Έπαρ' με, γιατί με παίρνεις. Ρε πουλάκι, με φωνάζεις και να σε ακούσουν, εμποκίτουτες. Ησύχασες, να σε πάρουν. Να με πάρεις, ούλο να μου τάσεις σε κάνω. Έπαρ' με, γιατί με παίρνεις. Μισό λεπτό, ρε. Αν πάμε να φέρουμε κάποια μάες. Πάει. Πάω, καρεμά. Πάω. Γεια μα. Όμως, και θέλω να πάθουμε όπως επάθαμε την άλλη φορά. Να έρθει η Πέπα και να σε κόψει πας στον πάγκο του αεροδρομίου και να σε... Είδες ατυχία, ρε, συμπέθερε. Είδες ατυχία. Έναν λεπτό σε ώρα ακόμα. Έναν λεπτό. Θα παίρνουν μέσα τα μεθόρενε σφύρα μου. Άρε, πουλάκι μου, τι έχασε. Σε τι έχασες ρε, τι έχασες. Με μου λάλλεις έτσι, πράγματα κύριε Κατώ, σε παρακαλώ. Ρε πουλάκι, η πήρα το φταλόν τον αρτεμάκι ρε. Και μόλις εμπήκαν μέσα δυο μαούνες ρε, κάτι κουκλάρες ρε. Εφοήθηκε και σηκώγε και έφυγε και άγε με μόνο μου με δυο γενέτια ρε. Του ήμπαρολοι ρε, με δυο γενέτια ρε. Κουκλάρες ρε, κολώνες ρε. Και να με μαλάσουν και να με κάνουν ζωντάλεψα. Πάμε τώρα. Τώρα, ναι. Λιώσει για την υδράτσι που κύριε μας πάρουν ειδήσει. Αν μας πάρουν κύριε Γάτο, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή. Ακόμα λίγο ένα γίνω παππούσιο. Θέλω να δω κι εγώ τότε πράγματα. Θα σε πάρουν, εσύ, λέει. Θα σε πάρουν, είμαι αποφασισμένο. Αλλά να τα αντέξει η κράση σου. Κύριε Γάτο, εμένα η κράση μου. Εγώ χαλώ βουνόν και ρέσω από την άλλη μπλα. Εχάλας πουλί μου. Εχάλας τώρα, εχάλασες πουλί μου. Εμεγάλος. Παϊστήσιμα, παϊστήσιμα. Να μου δικαιρώσεις τα έξοδα, μου κάνεις το ταξίδι. Και να δεις αν γέρασα για μένα, γέρασα. Πάεις. Ρε, σου κερώσω εγώ τα έξοδα. Το στήσιμα. Μα να ντρέπεσαι ρε. Πάμε καλύτερα με δυο ρόφους που πάνω ρε, να βρούμε την καλαμαρού με τα ζαλσές σου, να πιερώσεις εσύ το ρευμαμπότζο κοντά ανέξοδα. Πάμε και τούτη κουκλάρα είναι ρε, κολώνα είναι ρε. Καλά που να δεις κύριε Γάτο, αλλά αν μας πάρει τι είναι ο δράκος. Εφάζει, άρχισε το πάνω μου. Τσιν τσιν. Ναι. Να σταρόβια. Άλλο ο Φρονάκη! Έλα, Γεβουτίκα μου! Ναι, είμαστε τα πάνω στη Μπεθερούλα σου και με τη μάμμα σου, ναι. Η Ιτσα είναι καλά. Θέλει τίποτε να της φέρω. Κάνα νυχτικό να έρθουν να τη βοηθήσουν να κάνει κανένα μπάνιο. Δόν μου την και η Ιτσα. Ναι, αλλά δόν μου την, ναι. Άλλο η φούλα μου, τι είχαμε, μάνα μου, καλά και η Ιτσα μου. Ναι, μάνα μου. Ναι, η Πεθερούλα σου εδώ πάνω με τη μάμα σου. Θέλει να έρθουν να σε βοηθήσουν να κάνεις κανένα μπάνιο, να σου φέρουν κανένα νυχτικό, κανένα αυτό. Α, να τους πω εγώ. Να τους πω εγώ, μάνα μου. Μέναρες. Εντάξει, είναι η φούλα μου. Bye.
Αδερφούλη, πέτος. Ανατροπή, κύριε Γάτσο, τα φοημένα. Είμαι τσιά μέσα στην κλινική. Τέλειωνε, ρε, πέτος. Αν θα εφαρμόσουμε το σχέδιο, ρε. Πολίτσα! Ναι, σιγά μπορεί να έρθει. Μα εγώ τι με το πουλί, ρε. Πολίτσα, έλα τώρα! Τι είναι, Αντωνάκη, δεν μπόρεσες να με χάσεις, δηλαδή, εσύ. Ερωιός σου μπορεί να σε χάσει, πολίτσα, τηλεφώνησε. Ποια τηλέφωνο ο άγγελος μου. Μάλιστα, έπιαν τηλέφωνο και λέει μου δεν μπορώ χωρίς τη μάμα με τη μάμα να έρθει. Ντονάκη, σταμάτα να με περιπέζεις, α. Δεν σε περιπέζω, πολίτσα, δεν σε περιπέζω, έτσι μου είπε. Εδώ πουλί μάρτυρα. Με τη μάμα να έρθει, δεν μπορώ χωρίς τη μάμα. Μάνα μου, τον άγγελο μου, μάνα μου, το μωρό μου. Αχώθηκε, αχώθηκε το μωρό μου. Αχώθηκε, μπορεί να γίνει παπάς. Μα αφού είναι μωρό, πώς θα γίνει παπάς. Αφού είναι μωρό, πώς θα γίνει παπάς. Άγγελε, είναι εδώ η μαμά. Ναι, μαμά, λέγαμε σαν να μας αφήσετε λίγο μόνος μας και κατεβήκετε μας πάλι. Εντάξει, ρε, σοφέ, με φωνάζεις, μάνα μου. Ναι, ήρθαμε κι εμείς να σας δούμε λίγο. Έφερα σου τα νυχτικά σου, κυρίτσα μου. Ε, μου, είπες ότι είπε ο γιατρός που δεν το ξέρουμε. Όχι, μαμά, τα ίδια. Ποια ίδια? Τα ίδια που ξέρουμε. Ξαναείδε τα μωρά. Ρε μαμά, να με βάλει όλη την ώρα μες στο ούλτρα σαν να θεωρούμε τα μωρά, ρε μαμά. Καλά μου, να μου ανώτησα. Είμα. Σαν να οξύδεψες λίγο νοξά. Μαμά, σε παρακαλώ, πονώ, εντάξει. Δεν κάνει που ξαφνικά βρεθήκαμε δίδυμα, μην μου φωνάζεις. Α, μάνα μου, μάνα μου. Τα φαντάζω να τα γεννήσεις, κόρη μου, ακόμα φαντάζω να τα γεννήσεις. Μάνα μου, συμπεθερά μου, μόνο που το σκέφτομαι. Φύρνομαι, συμπεθερά, φύρνομαι. Ξέρεις να μου σκέφτομαι, σκέφτομαι έτσι. Να τα λούνουμε και να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα και να τα πουτραρίσκουμε. Ύστερα να τους δούμε την κρεμούδα τους. Ναι, ύστερα θα τα βάλουμε μες στη διπλήνη να μαξούν και θα τα παίρνουμε. Όπα! Μάμα μητέρα, θα σας παρακαλέσω να ηρεμήσετε, διότι δεν σας ζητήσαμε ούτε να τα λούνετε, ούτε να τα πουτραρίσκετε, ούτε να τα ταΐζετε κρεμμούδες, ούτε να τα παίρνετε βόλτες. Αυτά θα τα κάνουμε εμείς. Δε, ξέρετε εσείς με τσι πράγματα. Μάμα, εμείς θα τα κάνουμε τούτα όλα, οκ? Αγάπη μου, μα νόμιζες εν κούκλες πάνω να παίζετε. Πάτε ρε μαμά, τώρα που θες να μην αρκέψεις, α. Σοφρονάκη, με μιλάς εσύ της μάμας σου, εντάξει? Όχι, μητέρα, είναι για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα από την αρχή, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις μετά. Τα μωρά θα τα μεγαλώσουμε εμείς. Δεν θα είμαστε όπως τους άλλους ουλούς Κυπρέους που μόλις γεννήσουν τουρκοτούντα τους παππούδες και νομίζουν να κάνουν κατόρθωμα μου κάνουν κοπελούδι. Και κίτσα, είναι εσύ που το είπες να τα πει τούτα ουλά. Γιατί, μητέρα, δεν μπορεί να τα σκεφτεί μόνος του να τα πει. Άγγελε, σκέφτηκες τα μόνος σου, Άγγελε, αποκλείεται. Γιατί να μην τα σκεφτώ, μαμά, μόνος μου, γιατί να μην τα σκεφτώ. Άντε να δω τώρα, παίζει μου το παλικάρι, είναι ο Σοφρονάκης. Τώρα να γεννήσετε με το καλό και να δω τις παλικαρκές σου, Σοφρονάκη. Και ύστερα να δεις εσύ, και τα γιατί, και τα διότι. Δεν το πιστεύεις, Σόδια μου, διότι ποτέ σου δεν μου έχεις σημασία. Ναι, Αρτεμάκη μου, ενώ εσύ αδειάζουν. Εγώ πολλές φορές που έχω σημασία, ρε Σόδια. Και που εντύνεσουν έτσι ωραία, αλλά σου ότι είσαι πολύ όμορφη. Και που έπαιζες θέατρο, αλλά σου ότι είσαι ωραία. Και κι εγώ έκανα σου το πράγμα. Πότε και το καταλάβα, ρε Σόδια. Πότε, ρε Αρτεμάκη. Αμένα, ας πούμε, να μαέρευκεσαι σου, αλλά πόσο τέλειο είναι το φαΐ σου. Α, μάλιστα, μόνο, άμα είναι μαέρευκα, δηλαδή. Ε, εντάξει, είναι που ήθελες, δηλαδή. Κάθε φορά αν παίρνεις μέσα στο σπίτι και μίλας μας για άλλη κόμενα, πώς θα σε περνάρε στα σοβαρά. Ενώ τώρα παίρνεις με. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Περίεργο είναι το πράγμα που νιώθω. Τι νιώθεις. Άντε τώρα, θέλεις κομπλιμέντα. Ναι ρε Ζωτία, έτσι τον καιρό είμαστε μαζί να μας πει και κανένα κομπλιμέντα και να πούμε εννοεί. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να σου πω. Άμα σε θωρώ ωραία, ας πούμε, νιώθω ένα μούθιασμα. Ξαφνικά, ας πούμε, να αρέσκω με τα μάθια σου. Α, μάλιστα. Ξαφνικά. Τόσο καιρό δηλαδή σου αρέσκα. Άτε τώρα, θυχτήκες τώρα. Όχι, απλώς λέω, νομίζω ότι τα πρόσεξες τόσο καιρό, καταλάβες. Εντάξει, όχι ότι ενίδα, ας πούμε, το χρώμα τους, αλλά μου ήταν αδιάφορα. Ενώ τώρα. Άτε, σταμάτα. Όχι, δεν σταμάτα. Έλα, έλα, πέ μου, πέ μου, πέ μου. Δε τον άλλο, ρε, δε τον άλλο. Τι να σου πω. Ενώ τώρα.
Επιμένεις, α! Ενώ τώρα... Τώρα είναι... τα πιο γλυκά μάτια του κόσμου. Και απορώ εγώ πώς σε γεννήκαν τα πιο γλυκά. Διότι κυρία Ζώδια μου, είσαι ηθοποιός και πρέπει να ξέρεις. Ο θείο φως εχάραξε στο παράθυρο εκείνο και είναι γλυκιά η Ανατολή και είναι εκείνη ο ήλιος. Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα να κάθομαι δαμέ μέσα σε έναν κάπριο μαζί σου και να μου λες κομμάτια από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Άσε, να σου πω παρακάτω, ρε Σωτιά. Ω ήλιε μου, διώξε μακριά το κατάχλωμο, το αρρωστημένο, το φεγγάρι. Γιατί, ήλιε μου και φεγγάρι, εσύ είσαι η ομορφότερη του. Ρε Σωτιά, ρε! Τι έγινε, ρε! Ρε, τσιλίες το χέρι μου, ρε! Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί είσαι τόσο άτσαλος, Ρωμαίο! Είμαι εγώ άτσαλο, ρε Σωτιά. Ο ξάσι που τσιλίζες. Να σε κάνω μάνα Γιάννης. Να μου θωρεί, ρε πουλί. Εγώ θωρώ ξασίδωτης. Θωρε πουλί μου, θωρε. Ό,τι και αν δεις πουλί μου, είμαι ομορφότερος. Είπαμε να λέμε ένα αστεία, κύριε Κάττο, αλλά κανεί κιόλα. Φαντάστια, ρε πουλί, να δε, εδώ ρε μαλλού, ρε. Να μου να δω, κύριε Κάττο. Τι να δω, το εκέλια στέλια, ήταν που να δω. Μα ποιο είναι που εκέλια, ρε πουλί. Εσύ εκέλια, τέλια. Άδε. Παρέτα, ρε πουλάκι, με μου χαρά στα μαλλιά. Εδώ μισή είναι το μαλλί που κάνει τον άνθρωπο. Όχι, είναι ο άνθρωπο που κάνει το μαλλί, κύριε Κάττο, διότι άμα πέσει το μαλλί που την κελέν του ανθρώπου, κελιάζει, έτσι. Ναι ρε, λόγια ρε. Τώρα μπορεί να πάει στην Καλαμαρού να δω το μαλλί σου ρε, να μπορεί να κάνει. Θράψεις θα κάνει το μαλλί μου κύριε Κατώ, θράψεις. Να κάνει θράψεις ρε. Λόγια ξέρετε όλοι σα ρε. Άμα μείνεις μόνος σου μαζί της, να δω τη δύναμή σου. Να δεις κύριε Κατώ, να δεις. Να δω πουλάκι, μπορεί να μπορεί να κάνει το μαλλί ρε. Βούκα παρατηρά ρε, δε βούκα ρε πουλί. Δε βούκα, σαν το κολούι του μωρού, δε. Μα να μπορεί να δω κύριε Κατώ, ώρα ποτά. Ωρε. Άρε πουλάκι μου, κύριες οι Εγγλεζούες που πήρα να κάνω το κορ. Ανταντζία με πελά να γίνει ντόρωθι. Άρα μου, λαλί μου, Τόνι, you have a very beautiful face, λέει μου. Τόνι, you are a Greek god, λαλί μου. Greek god. Ξέρεις ήταν μόνο το Greek god, πουλί μου. Κυπριακός οργανισμός τουρισμού. Όχι, ρε πουλάκι μου, και Κυπριακός οργανισμός τουρισμού. Είπαμε να αρέσκουμε τον Εγγλεζό, αλλά όχι Κυπριακός οργανισμός τουρισμού. Greek god. Έλληνας θεός πουλί μου. Συγγνώμη, πέ μου, ήταν εντάξει τα μάθηκα της πιστής Εγγλεζούας. Βεβαίως ήταν πολλά εντάξει τα μάθηκα της πουλί μου, γιαλούρικα. Άμα την δικούσαν και θεωρούσαν σε εμάγκονες πουλάκι μου. Και μου είπαν αυτήν την κουβέντα. Τόνι, you are a Greek god. Παρέτα όλα και εσύ, έτον Greek god ταμέσιον, έτον ταμέτον Greek god σιόν, έτον, δε τον κι αν έσαι αιμιν πέτε, έτον. Δεν θέλω να αρκέψω μάνα μου και πού να σταματήσω. Που το μουστάκι σου. Γιατί δεν μου είσαι μουστάκι. Είναι old fashion, είναι παλιωμοδίτικο. Είναι σένα από παλιωμοδίτικο. Ξέρεις πόσες γενέτσες μου παλιωτραβηχτήκαν για τον το μουστάκι, να. Ξέρεις πόσες γενέτσες. Τα λόγια είναι φτώχεια. Στο στόχο μας και στο σκοπό μας. Α? Ο οποίος είναι η κατάληψη του υψώματος Καλαμαρού. Ήρθε κάτω. Ήρθε ποδά. Αντικειμενικό σκοπό, ρε πουλί. Η κατάληψη της Καλαμαρούς, λοιπόν. Ανοίγω την πόρτα και πέφτεις του βούρου. Θα πέσω του βούρου και θα σου δω 10 λεπτά για να την καταλάβεις. Αν δεν τα καταφέρεις όμως, πουλάκι μου, θα επέμβει ο Κάττος ο Μέγας Πορθητής και θα την καταλάβει. Ο Κάττος ο Μέγας Πορθητής. Όχι Πορθητής, Πορθητής. Κουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εγίνει και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήνεις ένα φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την Πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Κουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.